Βλέπουμε το Χρήστο Τσιγουρή. Και τώρα, μένει να φανεί ποιε θα είναι οι κυρώσει για όσου δεν ψήφισαν, όσου αγνόησαν την κομματική γραμμή που είχε επιβάλει ο Στέφανο Κασελάκη, ξεκινώντα από τον Παύλο Πολάκη, και αν θα χάσει τελικά τη θέση του υπερσυντονιστή. Νομίζω ότι αυτό είναι το αναμενόμενο. Θέλω να θυμίσω, Εύα, ότι. Έχει προηγηθεί μια φορτισμένη συζήτηση σε πολιτική γραμματεία, αν θυμάσαι. Είναι η αρχή αυτή τη ιστορία, ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και τον κύριο Κασελάκη. Τότε ο κύριο Κασελάκη είπε ότι ε, τα δικαιώματα τα υπερασπιζόμαστε και στα ορεινά και στα παιδινά. Ακολούθησε η προειδοποίηση στην πολιτική γραμματεία και βεβαίω η προσωπική επιστολή σε κάθε βουλευτή, όπου έγινε μια προκαταβολική ταύτιση με τη στάση του Μάκη Βορύδη για όποιον απέχει. Ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη να μιλά για για χάσμα και ψυχική άβυσο, νομίζω ότι είναι δεδομένο πως ο κύριο ο κύριος Πολάκη δεν θα είναι ο συντονιστή των τομεαρχών του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα. Και αυτό θα πρέπει να είναι, είναι ένα λογικό συμπέρασμα, μια λογική εκτίμηση. Όμω, αν με ρωτά για διαγραφέ, δεν θα έβαζε κανεί πάρα πολλέ πιθανότητε σε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί είμαστε για δύο κυρίω <ΣΣΣΣ> λόγου. Πρώτον, γιατί δεδομένων των ιδιωτήτων και των συσχετισμών στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα μία εβδομάδα πριν από ένα συνέδριο, ε, αυτό είναι ένα αρκετά, μια εβδομαδα πριν ενα περίπλοκη Τώρα, επιλογή. Δηλαδή, Απ' πέρα... Χρήστο, για να καταλάβουμε, να μείνουμε λίγο στο θέμα Πολάκη, ναι. Για να καταλάβουμε, ο Παύλο Πολάκη θα καθαιρεθεί από τη θέση του υπερσυντονιστή των τομέαρχων. Θα το δεχτεί όμω ο κριτικό βουλευτή. Νομίζω ότι. Πώς αντιδράσει, θα είναι, δηλαδή. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η επιλογή της ηγεσία. Mm. Εξάλλου ε, έως τώρα από τη θέση αυτή η, η παρουσία του κυρίου Πολάκη δεν ήταν και πάρα πολύ μεγάλη υπό την έννοια ότι ε, περισσότερη δουλειά είχε κάνει στον mm. τομέα του, της ε, διαφάνειας. Ωστόσο νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχίσει από mm. τη θέση αυτή και ενδεχομένως α, αυτή να είναι η οδός. Τη απεμπλοκή, μια ζωή που δεν είναι Να θυμίσουμε, ναι. να θυμίσουμε Χρήστο, ότι ήταν ο βασικό, αν όχι ο βασικότερο υποστηρικτή του, του Στέφανου Κασελάκη για την κούρσα τη Προεδρία. Αναμφίβολα, του ο Παύλο Πολάκη και ο Νίκο Παπά ήταν δύο από του πυλώνε πάνω στου οποίου βασίστηκε mm -hmm. η εκλογική επικράτηση στι εσωκομματικέ εκλογέ του Στέφανου Κασελάκη. Mm -hmm. Τώρα, ε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, να ξεχωρίσουμε την περίπτωση του κυρίου Ηλιόπουλου. Μιλήσαμε για δύο στο βίντεο, μιλήσαμε για δύο διαφοροποιήσει, καθώ ο κύριο Συλλόπουλο είναι στι Ηνωμένε Πολιτείε, με μια δήλωσή του λίγο νωρίτερα, σε συνέχεια των εξηγήσεων που έδωσε, υποστήριξε ότι σε προσωπικό κόλμα τη τελευταία στιγμή ε, δεν μπόρεσε να ε, μετέχει στην ψηφοφορία και χαιρετίζει την απόφαση τη Βουλής των Ελλήνων ω βήμα προόδου σε μια ανοιχτή και ανθρώπινη κοινωνία. Βέβαια, νομίζω κλείνοντα. Εύα, ότι δεν πρέπει να μα ξεφύγει ότι ο κύριος Κασελάκη τόσο χτε βράδυ mm -hmm. όσο και σήμερα έχει κάνει δύο αναφορέ στο ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανέ ότι την ώρα που κορυφώνεται η συζήτηση για την κεντροαριστερά και το ποιο μπορεί να σταθεί απέναντι στον κυριάκο Μητσοτάκη, Μάλιστα. ο κύριος Κασελάκη σπέβδει να απευθυνθεί στη δεξαμενή των προοδευτικών ψηφοφόρων, επισημένοντα ότι το ΠΑΣΟΚ είχε τι μεγαλύτερε απώλειε σε αυτή την δημοφορία.